Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη σχέση του Χριστού με την εφιά και τη μόρφωση. Θα σε κούραζα ασφαλώς πολύ αν θα ήθελα να σου αναφέρω όλη τη σχετική διδασκαλία του Χριστού και να σου παρουσιάσω όλα τα περιστατικά που δείχνουν αυτή τη σχέση του Χριστού με την ευφυΐα και τη μόρφωση. Από τα περι, περιστατικά ε, περιορίζομαι να αναφέρω εκείνο κατά το οποίο ο δωδεκαετής Ιησούς παρέμεινε στο ναό του Σολομώντα. Η Παναγία και ο Ιωσήφ όταν αντιλήφθηκαν το γεγονός αυτό γύρισαν στα Ιεροσόλυμα και με αγωνία αναζητούσαν το μικρό Ιησού. μέχρι ότου ύστερα από τρεις μέρες τον βρήκαν στον περίβολο του ναού καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτών και επερωτώντα αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις αυτού, όπως διαβάζουμε στο Λουκά. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του δωδεκαετού Ιησού έδειχναν τέτοια έκτακτη και εξαιρετική νοημοσύνη και ευφυγεία, ώστε δικαίως απορούσαν και θαύμαζαν όλοι όσοι τον άκουγαν στον ναό του Σολομώντα. Από τη λυπή διδασκαλία του Χριστού θα ήθελα να σου αναφέρω μόνο τον υπέροχο επίλογο της επιτουόρους ομιλίας, που έχει άμεση σχέση με τη διάνοια του ανθρώπου και τη χρήση της, όπως διαβάζουμε στο Ματθαίο. Όποιος ακούει τα λόγια μου αυτά, λέει ο Χριστός, και τα εφαρμόζει πάνω στην πράξη και στην καθημερινή ζωή, θα τον παρομοιάσω με έναν άνθρωπο φρόνιμο που έχτισε το σπίτι του πάνω στην πέτρα, δηλαδή πάνω στο στέρεο και ασάλευτο θεμέλιο της γνήσιας και αιώνιας ηθικής και θρησκευτικής αλήθειας και κατέβηκε η βροχή στη στέγη του σπιτιού εκείνου και ήλθαν τα ποτάμια της νεροποντής στα θέμελά του και φύσηξαν οι άνεμοι στους τοίχου του και χτύπησαν το σπίτι από όλα του τα μέρη. Αλλά το σπίτι εκείνο άντεξε και δεν έπεσε γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα της αληθινής πίστης και της ορθής ζωής. Όποιος αντίθετα ακούει τα λόγια μου αυτά, τα αναγνωρίζει με τη διάνοιά του ορθά, αληθινά και ωφέλιμα για τη ζωή του. Αλλά δεν καταβάλει καμία προσπάθεια για να τα εφαρμόσει πάνω στην πράξη και να τα κάνει βίωμα και ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος μοιάζει με τον μωρό και ανόητο εκείνον άνθρωπο, που έχτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η βροχή στο δεύτερο αυτό σπίτι και ήλθε η νεροποντή και φύσηξαν οι δυνατή άνεμοι και χτύπησαν το σπίτι εκείνο από όλα τα μέρη και το σπίτι έπεσε. Και ήταν τέτοιο το πέσιμό του που δεν έμεινε τίποτε όρθιο στη θέση του. Ο πρώτος άνθρωπος που ήταν φρόνιμος σκέφτηκε πως κάθε χρόνο έχουμε και χειμώνα με θύελες, με βροχές και με νεροποντές που μπορούν να ρίξουν και να γκρεμίσουν το σπίτι του αν δεν έχει γερά θεμέλια. Ακούγοντας λοιπόν την ορθή φωνή του λογικού του και αξιοποιώντας τη σκέψη του και τη διάνοιά του, φρόντισε να χτίσει το σπίτι του πάνω στο γερό θεμέλιο της πέτρας. Αυτή ακριβώς η προνοητικότητά του που στηρίζεται στη χρήση και την αξιοποίηση της διάνοιας και της σκέψης του τον έσωσε από την καταστροφή αφού το σπίτι του άντεξε στη βαριχημονιά χωρίς να πάθει τίποτε. Στο ίδιο σημείο δείχνεται και η ανοησία του άλλου γιατί εκείνος δεν σκέφτηκε πως έρχεται και χειμώνα με βροχές και καταιγίδε. Δεν χρησιμοποίησε τη σκέψη του και το λογικό του, αλλά όπως όπως έφτιαξε το σπίτι του πάνω στην άμμο χωρίς να προνοήσει για την περίπτωση της καταιγίδα και της νεροποντής. Το αποτέλεσμα για αυτόν το δεύτερο ήταν τραγικό και οδυνηρό γιατί είδε τους κόπους και τους μόχθους του να διαλύονται και να εξαφανίζονται στην πρώτη νεροποντή, αφού το σπίτι του δεν άντεξε και έγινε συντρίμνια. Ίσως να θεωρήσεις το παράδειγμα αυτό του Χριστού πολύ απλοϊκό, γιατί φρονείς ότι δεν χρειάζεται και τόσο μεγάλη εξυπνάδα για να σκεφτεί κανείς ότι είναι απαραίτητο να βάλει γερά θεμέλια στο σπίτι του. Αλλά εδώ ακριβώς έγκυται το μεγαλείο της χριστιανικής διδασκαλίας, ότι δηλαδή με παραδείγματα τόσο απλά που τα καταλαβαίνουν όλοι, διδάσκει μεγάλες και υψηλές αλήθειες για τη ζωή μας. Και το συμπέρασμα στην περίπτωσή μας είναι πως δεν μπορώ αν θέλω να είμαι φρόνιμος άνθρωπος από τη μια μεριά να αναγνωρίζω τη διδασκαλία του Χριστού ως ορθή και ωφέλιμη και από την άλλη μεριά να την παραβαίνω και να μην την εφαρμόζω στη ζωή μου. Ότι είναι απαραίτητο να θεμελιώσω τη ζωή μου πάνω σε αυτά που ο νους και το λογικό μου κρίνουν ως ορθά και ωφέλιμα. Τι θα έλεγες αν έβλεπες έναν άνθρωπο να κλείνει τα μάτια του και να περπατάει στο δρόμο με κλειστά μάτια. Θα έλεγες ασφαλώς πως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι στα καλά του ή ότι είναι άμνελος και ανόητος. Γιατί βέβαια ο Θεός μας έδωσε τα μάτια, όχι για στολίδι, ούτε για να τα έχουμε κλειστά, αλλά για να τα χρησιμοποιούμε, ώστε να βλέπουμε πού πατάμε και πού βαδίζουμε, για να μην σκοντάφτουμε και να μην χτυπάμε. Αν όμως τα μάτια μας δίνουν το φως, το υλικό και αισθητό, η διάνοια και η σκέψη μας προσφέρει το φως το νοητό και πνευματικό. Και αν είναι κουταμάρα το να κλείνει κανείς τα μάτια του και να μην τα χρησιμοποιεί, τότε θα μπορούσα να πω ότι είναι κουταμάρα με περικεφαλαία το να αφήνει κανείς αχρησιμοποιητή τη διάνοιά του και έτσι να βαδίζει στα τυφλά στο δρόμο της ζωής. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι οι άλλες δυνάμεις της ψυχής και του πνεύματός μας δηλαδή το συνέστημα και η βούληση είναι δυνάμεις τυφλές τις οποίες πρέπει με κάθε τρόπο να χειραγωγούμε και να κυβερνάμε με το φως του λογικού και του νου αν βέβαια δεν θέλουμε να θρυνήσουμε συντρίματα και αναβάγια στην πορεία της ζωής μας. Να, γιατί είναι ανοησία το να αφήνει κανείς σε αχριστία το νου και τη διάνοια του και γιατί δεν είναι απλός καθήκον αλλά μέγα συμφέρον και υπέρτο το προνόμιο μας το να είμαστε και να αποδεικνυόμαστε στη ζωή όντως λογικοί και φρόνιμοι άνθρωποι. Ύστερα από όλα αυτά ελπίζω να αντιλαμβάνεσαι ότι αποδεικνύει πλήρη άγνοια της χριστιανικής διδασκαλίας ή το χειρότερο σκόπιμη διαστροφή της εκείνος που ταυτίζει τους πτωχούς στο πνεύμα του Ευαγγελίου που διαβάζουμε στο Ματθαίο με τους ανθρώπους της μικρής διανοητικής ικανότητας. Με τα λόγια μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Δεν μακαρίζει ο Χριστός τους κουτούς και τους ολιγόμνελους, αλλά εκείνους που συναισθάνονται την πνευματική τους πτωχία, αναγνωρίζουν το περιορισμένο του ανθρώπινου λογικού και ομολογούν ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που αγνοούν από εκείνα που γνωρίζουν όπως το ομολογούσαν τόσο χαρακτηριστικά ο Σοκράτης από τους αρχαίους σοφούς και ο Νεύτων από τους νεότερους, παρουσιάζοντας έτσι την αρετή της ταπεινοφροσύνης που εγκομιάζει ο Χριστός. Αυτά είχα να σας πω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ή ενημερώσεις και ή ειδοποίησεις. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.